Απεργιακές συγκεντρώσεις θα λάβουν χώρα την 5η 21 Σεπτεμβρίου σε όλη τη χώρα, αναφορικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με το ωράριο εργασίας. Στον Εύρο στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης και στις 11 το πρωί στη κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα λάβουν μέρος διάφορα σωματεία φορείς καθώς και η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων Εύρου. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΑΔΔΗ Εύρου Παναγιώτης Τσίρτσης, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή επηρεάζει τόσο τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο. Δηλαδή τι είναι εκπρόσωπος εργαζομένων. Μπορεί να είναι εργαζομένος στο δημόσιο και κάποιος να γυρίσει να πει ότι αυτό το νομοσχέδιο αφορά πιο πολύ τον ιδιωτικό τομέα, αλλά υπάρχουν ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που αφορούν άμεσα το δημόσιο τομέα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Ποιος μας λέει εμάς ότι όταν περνάνε τέτοιου είδους ρυθμίσεις για τον ιδιωτικό δεν θα επιβληθούν στο σύνολό τους και αργότερα στο δημόσιο τομέα. Άρα οι εργαζόμενοι μπορεί να χωριζόμαστε, να διακρινόμαστε, να το πω στα, σε εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και, και την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα σημαίνει ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, ικανοποιητικές αποδοχές. Αν οι εργαζόμενοι είχαν καλές απολαβές από την εργασία τους, θα αναγκαζόταν να ψάξουν για δεύτερη εργασία μέσα στην ίδια ημέρα, αναρωτιέται ο Παναγιώτης Τσίρτσης. Και μπορεί η κυβέρνηση να διαφημίζει αυτές τις ρυθμίσεις ρυθμίσεις που είναι υπέρ των εργαζομένων και ενάντια στη μαύρη εργασία. Θα ρωτήσω εγώ όμως και εσάς αλλά και τους τηλεθεατές, αν ένας εργαζόμενος στα πλαίσια του πενθήμερου και του οχταώρου του είχε και καλές απολαβές, θα αναγκαζόταν να κάνει δεύτερη εργασία την ίδια μέρα ή να ψάχνει για την έκτη και έβδομη μέρα δεύτερη εργασία και αν θέλετε μαύρη εργασία? Όχι. Άρα αντί να έχουμε μια κυβέρνηση που να προσπαθεί να καλύψει αυτό το χάσμα για τους εργαζόμενους της χώρας, εξασφαλίζοντας το πενθήμερο και το οχτάωρο, ή αν θέλετε και να το μειώσει το οχτάωρο, όπως χώρες όπως η Φιλανδία και η Ολλανδία και άλλες χώρες που έχουν μειωμένες ώρες εργασίας ανά την εβδομάδα σε σχέση με την Ελλάδα. Αντί λοιπόν να κοιτάζουμε προς τα εκεί, με πολύ καλές απολαβές και συνθήκες ασφάλειας στον χώρο εργασίας, αντίθετα έρχεται και φέρνει το εξαήμερο